Σε αυτήν την φοβερή υπόθεση της δημοπρασίας ουραρίων από τα 8 μοντέλα θα επιστρέψουμε και ακούστε το νούμερο. Μέχρι το αστρονομικό ποσό των 45 εκατομμυρίων δραχμών έφτασε ο πληστηριασμός αυτός. Την ίδια ώρα όμως πληθαίνουν και οι αντιδράσεις για αυτή την πρωτοφανή διαδικασία, τη δημοπρασία, και η οποία, όπως υπόσχονται οι ερμηνευτές της, θα δώσει στους επίδοξους γονείς τη δυνατότητα να αποκτήσουν όμορφα παιδιά. Την ώρα που εκατομμύρια ενδιαφερόμενοι ή περίεργοι συνοστίζονται στη σελίδα του ΡΟΝ στο ίντερνετ, άλλοι για να θαυμάσουν τους αγγέλους του και άλλοι για να πλειοδοτήσουν στη δημοπρασία ουαρίων που ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας, οι αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο πληθαίνουν. Έχουμε δει ότι οι γυναίκες και δει τα μοντέλα τον τελευταίο καιρό τα έχουν ξεπουλήσει όλα. Δεν περίμενα να φτάσουν στα άκρα. Αρκετά έχουμε βάλει τον εαυτό μας σε πληστηριασμό. Μην βγάζουμε και ό,τι πιο όμορφο και αγνό υπάρχει, η μητρότητα. Σήμερα όλα γίνονται για τα λεφτά και αυτό είναι πολύ λάθος. Και οτιδήποτε είναι κόντρα στη φύση δεν είναι σωστό. Παρά τις αντιδράσεις όμως, δεν είναι λίγοι αυτοί που φαίνονται έτοιμοι να καταβάλουν αστρονομικά ποσά που ξεκινούν από 4,5 εκατομμύρια δραχμές και φτάνουν μέχρι και 45 εκατομμύρια για να αποκτήσουν το ουάριο μιας καλονής. Το κάνω για τον ίδιο λόγο που ο Ντόναλντ Τραμπ παντρεύεται όμορφες γυναίκες, δηλαδή για να κάνει όμορφα παιδιά. Είμαι 100% κατά αυτής της ιστορίας. Για όνομα του Θεού, πού αλλού θα φτάσουμε. Ο πρώην φωτογράφος Ρον Χάρις, στον οποίο ανήκει η ιδέα, προκειμένου να δελεάσει τους επίδοξους αγοραστές, έχει βάλει στη σελίδα του τις φωτογραφίες των 8 πανέμορφων γυναικών. Δεν παραλείπει μάλιστα να προσθέσει ότι τα κορίτσια του χαιρούν άκρας υγείας. Δεν δίνει όμως καμία πληροφορία για τα πνευματικά τους χαρίσματα, το μορφωτικό τους επίπεδο και το ιατρικό ιστορικό τους. Δεν διαφημίζει ένα καλό μυαλό να πει ότι έχουμε αυτά τα άτομα με IQ υψηλό και δίνουμε ουάρια για να βγει κάτι έξυπνο. Μας διαφημίζει ένα σώμα. Και ως επιτοπλίστων, τα σώματα τα ωραία σπάνια συνοδεύονται και από μυαλά καλά. Καταρχήν, από πού ακούστηκε ότι π.χ. αν κάνει παιδί η Λίντα Ευαγγελίστα θα βγει το ίδιο όμορφο, ας πούμε. Βρισκόμαστε στο κέντρο γονιμότητας Αμπελοκήπων. Στο δοχείο που βλέπετε φυλάσσονται γονιμοποιημένα οάρια και σπέρμα στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου. Οι δότες είναι συνήθως νεαροί φοιτητές που αμείβονται με το ποσό των 8.000 δραχμών κάθε φορά για την προσφορά σπέρματος. Όσο για τις δότριες, προς το παρόν τουλάχιστον, καμία γυναίκα δεν έχει ενδιαφερθεί να προσφέρει τα οάρια της έναντι αμοιβής. Το να έχουμε εμείς μοντέλα, δεν έχουμε στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Πιστεύω κανένα κέντρο δεν θα τολμήσει να κάνει αυτή την απόπειρα. Είμαι οργισμένη. Είναι έξω πραγματικό αυτό που γίνεται. Όταν το έμαθα δηλαδή, ούτε καν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Ο Ρον Χάρις πάντως δεν πτωείται από τις αντιδράσεις και αναζητά νέες δότριες. Εξηγεί μάλιστα στη σελίδα του με ποιον τρόπο οι ενδιαφερόμενες που έχουν τα ανάλογα προσόντα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη δημοπρασία. Αυτό το θέμα, κυρίες και κύριοι, φέρνει στο φως και ένα άλλο θέμα, το γενικότερο, που είναι το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, το οποίο επίσης προκαλεί αντιδράσεις. Είναι μαζί μας ο πατέρας Στυλιανός Καρπαθή, ο οποίος ασχολείται συστηματικά. Καλή σας ημέρα, πατέρα. Και με το θέμα, νομίζω ότι έχετε συγγράψει κιόλας για το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Και είναι μαζί μας κ. Κωνσταντίνος Πάντος, με ευθύρας γυναικολόγος και ειδικά εκπαιδευμένος, πώς να το πω, στην εξωσωματική γονιμοποίηση. Θα ξεκινήσουμε από εσάς. Έχετε, καταρχήν φαντάζομαι ότι αυτό το θέμα της δημοπρασίας όχι απλώς δεν σας βρίσκει σύμφωνα, αλλά σας εξοργίζει κιόλας. Όταν άκουγα το ρεπορτάζ, έλεγαν εκπληκτικό, παράδοξο, εξωφρενικό, μάλλον το τελευταίο, εξωφρενικό πράγμα. Λέτε. Γιατί όμως... Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να τονίσω το εξής χαρακτηριστικό και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει από κανέναν καμιά, ας το πω έτσι, διαφωνία. Η ομορφιά δεν είναι υπόθεση αναλογιών, αλλά κυρίως υπόθεση ψυχής. Το πώς εκφράζεται, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος. Γι' αυτό και τα μοντέλα, γενικότερα, τα βλέπουμε ότι είναι ψυχρά και απρόσωπα. Ουσιαστικά είναι τα σύμβολα μιας φαντασίας ή τα σύμβολα μιας ιδέας. Ίσως, πατέρα, ζωντανά. Η ψυχούλα τους να το ξέρει. Όχι, όχι, δεν μιλάω για τα πρόσωπα καθεαυτά, αλλά για την χρήση των ανθρώπων αυτών και των γυναικών αυτών. Όπως αυτές εμφανίζονται στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στα περιοδικά και ούτω καθεξής. Σε αυτό το σημείο έχετε απόλυτα δίκιο ότι και οι ίδιες, τα ίδια τα πρόσωπα από, διαφοροποιούνται, ας το έλεγα, από αυτήν την πρόκληση η οποία τους επιβάλλεται έξωθεν. Πάντως ζούμε σε μια κοινωνία, και νομίζω ότι θα συμφωνήσετε και με τον κύριο Πάντο, ότι σε μια κοινωνία που τα πρότυπα ομορφιάς παίζουν καταλυτικό ρόλο. Υπάρχουν κοπέλες που βασανίζονται για να μοιάσουν σε αυτές τις κοπέλες που βλέπουμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ,
τα μοντέλα. Υπάρχει ένας ψυχαναγκασμός, μια ιδεολειψία, στο πω έτσι, αυτών των ανθρώπων, διότι τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται είναι αυτά τα συγκεκριμένα πρότυπα. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, όταν ξανά είχαμε συζητήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο θέμα, σας είχα μιλήσει για τις τετράγωνες ντομάτες. Επίσης διάβαζα για τις πάρα πολύ παραγωγικές αγελάδες.